η αγαπημένη μου και πιο αποτελεσματική ερώτηση που έμαθα να χρησιμοποιώ είναι αυτή. Όταν είσαι σε μια συζήτηση και ακούς κάποιον να παραπονιέται ή να γκρινιάζει για μια κατάσταση, μην βιαστείς να του προτείνει μια λύση. Οπότε κάποιο, α πούμε, γκρινιάζει για τα κιλά του, για τα οικονομικά του, για την ενέργεια που έχει, για οτιδήποτε άλλο. Αντί να του πει, κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, ή γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει εκείνο, ή αντί να του πει, έχω προϊόντα που μπορούν να σε βοηθήσουν, αντί να πει κάτι από όλα αυτά, ή πριν πει κάτι από αυτά, αυτό που προτιμώ να κάνω είναι μια ερώτηση. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση που θα κάνω συχνά μου δείχνει πόσο έτοιμο είναι ο άλλο να κάνει μια αλλαγή. Η ερώτηση αυτή είναι, Έχει σκεφτεί να κάνει κάτι γι' αυτό ή τι έχει σκεφτεί να κάνει γι' αυτό. Αν η απάντηση είναι και τι να κάνω, και η κυβέρνηση φταίει και ο μεταβολισμός μου φταίει και είναι κληρονομικό ή κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι δεν είναι ανοιχτό να ακούσει μια λύση, τουλάχιστον όχι τώρα. Οπότε δεν θέλω να ρισκάρω να δεχτώ μια απόρριψη κάνοντα την πρότασή μου σε μια κατάλληλη στιγμή. Πριν προτείνει λοιπόν μια λύση, βεβαιώ ότι ο συνομιλητή σου είναι ανοιχτό να κάνει κάτι για την κατάσταση για την οποία παραπονιέται. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το μόνο ενδιαφέρον που έχουν στη ζωή του είναι το πρόβλημά του. Οπότε, αν του πάρει το πρόβλημα και αν του το λύσει, δεν θα έχουν τίποτα ενδιαφέρον πλέον στη ζωή του.